Μια από αυτούς είμαι και εγώ. Η αγάπη, Λιουμπόβα. Πώς με έβαλε στο σωστό ο Θεός δρόμο, στο δρόμο της σωτηρίας. Παλιά ζούσα στην κοσμική ζωή, όπως και όλοι. Δεν διάβαζα ούτε θρησκευτικά βιβλία, ούτε τις εντολές του Κυρίου. Το μόνο που ήξερα από την οικογένειά μου, από τους γονείς μου, που ήταν ορθόδοξοι, να ζω με το φόβο του Θεού. Τον καιρό που ήμουν μικρή, δεν πηγαίναμε πολύ στην εκκλησία. Απαγορευόταν από το καθεστώς. Για το Θεό δεν μπορούσαμε. Μόνο ξέραμε ότι κάνουμε, ότι μας βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε φόβο Θεού. Όπως όλοι ήμουνα βαπτισμένοι στην εκκλησία, πήγαινα τις Κυριακές, έμπαινα, άναβα ένα κερί και έφευγα. Τη λειτουργία ποτέ δεν την παρακολούθησα. Ποτέ δεν εξομολογούμε και ποτέ δεν κοινώνησα. Με το φόβο του Θεού όμως ζούσα και πιστεύω ότι ο Θεός το γνώριζε. Έτσι μου στέλνει διάφορες δύσκολες αρρώστιες. Όπως τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός μας σώζει πάντα. Δεν μας κάνει ποτέ κακό. Σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, μας επί διάφορες αρρώστιες. Αρρώστησα πολύ. Σταμάτησαν να δουλεύουν τα νεφρά. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Μου αφαίρεσαν το ένα νεφρό και το άλλο δέχτηκε πολλά χειρουργήματα. Εκείνο το διάστημα αισθανόμουν δίπλα μου να τρέμει μια δύναμη και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό. Τελευταία φορά που με εγχείρησαν ήταν Πάσχα. Ξαφνικά νιώθω την ψυχή μου να εγκαταλείπει το σώμα μου. Την ώρα που άναβα, ανέβαινα, ένιωθα αυτή τη δύναμη που δεν ήταν άλλη από τον άγγελό μου, ο οποίος μου είπε «Κοίτα εκεί». Γλυκές μου ψυχούλες, εδώ θα αρχίσουμε να δούμε τι μυστήρια πράγματα, πολύ μυστήρια. Πέστε μου πόσους συναντήσατε, γιατί προσωπικό συνάντησα πάρα πολλούς, οι οποίοι ενιώσανε την ώρα που χειρουργούντουσαν το σώμα τους να είναι πάνω από το πνεύμα τους, η ψυχή τους να είναι πάνω από το σώμα. Και ενώ χειρουργούσαν κάτω, εκείνοι έβλεπαν τα πάντα. Και αυτό ακριβώς μου συνέβη και με κάποιον μοναχό, ο οποίος μου λέει: «Γέροντα, την ψυχή μου την είδα. Έβλεπα το σώμα μου κάτω, χωρίς να έχω τίποτε. Συχαινόμουν το σώμα μου. Ήμουν ενάλαφρος και είπα: εάν θα ζήσω, γιατί ξέρω ότι σωματικά έχω πεθάνει, αλλά η ψυχή μου τα βλέπει αυτά, τότε θα γίνω ένας μοναχός». Ναι, γλυκές ψυχούλες, κοιτάξτε τα μυστήρια, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ζει Κύριος ο Θεός, ο οποίος μας δίνει αυτές τις αλήθειες. Επιτρέπει ανθρώπους οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω, αλλά δεν τους έχει για επάνω, τους έχει για να γυρίσουνε, για να πούνε αυτά που είδανε σε όλους εμάς τους ταλέπορους, τους νητούς, για να ξέρουμε που θα πάμε. Μπρος λοιπόν για ένα ταξίδι. Εδώ θα δείτε ότι η ψυχή της βγαίνει, ότι η ψυχή της πετάει και πετάει με ορμή και φεύγει. Πάντα όσοι φεύγουνε μου το λένε όταν ξαναγυρίζουνε. Βρισκόμουν σε ένα τούνελ και έβλεπα ένα φως μπροστά και εκεί όταν περνούσα έβλεπα τα θαυμάσια. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο. Προσωπικώς θέλω να σας παρουσιάσω πάρα πολλούς. Όμως αυτό που σας δείχνω είναι αλήθεια. Δεν είμαι ευκολόπιστος. Συνήντησα αυτές τις πτυχές και μπορώ να σας το λέω εν πάση πεπιθήσει. Μπρος λοιπόν να προχωρήσουμε για να δείτε τι γίνεται όταν η ψυχή μας βγαίνει. Σε αυτήν που θα δείτε τώρα, η ψυχή της βγήκε και φαίνεται έτσι εικονικά πώς βγαίνει από το σώμα και πώς πετάει.
время. Несколько раз переговорили. Но я все время чувствовала какую-то силу около себя. Гернао και βλέπω το σώμα μου πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Εγώ τότε απόρρισα. Τι έγινε, χωρίστηκα στα δύο. Έβλεπα τον εαυτό μου από ψηλά. Δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει εδώ. Έβλεπα τους γιατρούς να ασχολούνται εκεί κάτω. Σε μια στιγμή η ψυχή μου άρχισε να ανεβαίνει. Το βλέπετε? Βλέπετε την ψυχή? Ανέβαινε. Άρχισα να πετάω. Να πετάω προς τα πάνω με μεγάλη ταχύτητα. Πετάω και βλέπω την ψυχή μου πώς τρέχει. Η ψυχή μου ήταν κάτασπρη. Βλέπετε, με μεγάλη ταχύτητα πετάω. Ένα άλαφρα. Το μέγεθος ήταν σαν ένα σύννεφο, αλλά όχι πολύ μεγάλο. Έτσι πετάω, πετάω με μεγάλη ταχύτητα, ώσπου σε μια στιγμή προσγειώνομαι. Η γη δεν ήταν όπως η γη μας. Πάντα το τούνελ και πάντα το φως. Πού έφτασα? Αναρωτιόμουν. Εκεί που προσγειώθηκα δεν υπήρχαν δρόμοι. Εκεί υπήρχαν μόνο κάτι λοφάκια και πολλά πολλά χόρτα, τόσο μεγάλα που δεν μπορούσες να περάσεις από εκεί. Αλλά εγώ έπρεπε να τα διασκήσω, όπως με δείχνανε. Έτσι προχώρησα. Αλλά μου ήταν πολύ δύσκολο να βαδίσω στα χόρτα. Περπατούσα, έπεφτα, σηκωνόμουν και ξανά συνέχιζα. Δεν γνώριζα πόση ώρα περπατούσα, γιατί εκεί δεν υπάρχει χρόνος. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν υπήρχε τελειωμός. Φτάνω σε ένα μέρος και ακούω από τα δεξιά μου μια φωνή. Θα περάσει ένα τούνελ. Ήταν ένα σκοτεινό τούνελ που έμοιαζε, με είχαν σε ένα σωλήνα. Εγώ φοβόμουν να μπω εκεί μέσα. Τότε εκείνη η φωνή μου λέει: «Μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου, πρέπει να το διασκήσεις». Τότε μπήκα μέσα στο τούνελ. Εκεί ήταν πολύ σκοτεινά και τρομακτικά. Περπατούσα και άρχισα να φτάνω στο τέλος του, από όπου φάνηκε πολύ δυνατό φως. Χάρηκα και σκέφτηκα ότι ήταν νύχτα και τώρα είναι μέρα. Όταν βγήκα από εκεί δεν μπορούσα να δω τίποτα, όλα άστραπταν, και ακούω μια γυναικεία φωνή: «Αγάπη, Λιούμπα, γεια σου». Όταν κοίταξα είδα μια γυναίκα, ήταν με τρίο αναστήματος. Η μαντίλα της γλίστρησε από το κεφάλι της στους ώμους. Πλησίασε εμένα και εγώ εκείνην. Εγώ χάρηκα, γιατί επιτέλους είδα έναν άνθρωπο και μου λέει. «Με στείλανε για σένα, πάμε». Εγώ τη ρωτάω: «Πού πάμε εμείς τώρα?» Και αυτή μου λέει: «Μετά θα το μάθεις. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε». Για μένα ήταν πολύ δύσκολο να προχωράω, και αυτή ήταν δίπλα μου. Όταν σκουντούφλαιδα και έπεφτα, με βοηθούσε να σηκωθώ. Αργότερα είδα πολλούς ανθρώπους. Εγώ χάρηκα, γιατί περπατούσαν σε ένα δρόμο φαρδί και άνετο, και τις λέω: «Μήπως να πάμε και εμείς από εκείνο τον ωραίο δρόμο, αφού εδώ δεν έχει δρόμο?» Με τράβηξε από το μανίκι και μου είπε: «Δεν χρειάζεται να πάμε από εκεί,
αυτοί ακόμη πολλοί θα περπατάνε. Αυτοί ήταν άνθρωποι στη γη και ο καθένας είχε τον προορισμό του μεταξύ τους. Εκεί είδα και πολλούς γνωστούς μου. Πολλοί περπατήσαμε ή λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Μέχρι ότου φτάσαμε σε μια γέφυρα. Ήταν πολύ στενή και εγώ σκεπτόμουν πώς θα χωρέσουμε να περάσουμε από εκεί και οι δυο μας. Θα πέσουμε στον γκρεμό. Όταν κοίταξα εκεί κάτω στον γκρεμό, ήταν θεοσκότεινα και πολύ τρομακτικά. Μέχρι να τα σκεφτώ όλα αυτά, κατά θαυμαστό τρόπο βρεθήκαμε απέναντι. Τότε μου συνέβη ένα θαύμα. Έγινα ξαφνικά πολύ ελαφριά. Πού πήγε η κούρασή μου? Πού πήγαν οι αρρώστιες μου? Έγινα σαν πούπουλο. Ό,τι έχει ο καθένας μέσα μένει στην άλλη πλευρά. Και μόλις πέρασα το γεφύρι, όλες μου οι έννοιες για το σπίτι, για τα παιδιά, όλα χάθηκαν. Αντίκρισα απερίγραπτη ομορφιά, κατά πράσινο χορτάρι και μέσα σε αυτό πολλών ειδών όμορφα λουλούδια και πολλά μικρά πουλάκια με γλυκόλαλο και λάιδισμα. Αναρωτιόμουν, πού να βρίσκομαι, πώς αισθανόμουν, δεν μπορώ με λόγια να το περιγράψω. Σκέφτομαι, τι χώρα είναι αυτή με τόση όμορφια και δέντρα όμορφα υπήρχαν. Στη γη κάτω δεν έχουμε τέτοια δέντρα. Από το γιοφύρι υπήρχε μονοπάτι τόσο στενό που περπατώντας σε αυτό φοβόμουν μήπως πατήσω τα χόρτα. Περπατούσαμε και θυμήθηκα τα λόγια της γυναίκας που με συνόδευε ότι πρέπει όλα αυτά να τα περάσω και όλα τα άλλα να τα ξεχάσω. Περπατώντας συνήθισα ανθρώπους που φαίνονταν ότι δεν ήταν από τη γη. Όλοι ήταν όμορφοι και χαρούμενοι, τόσο που δεν μπορώ να τα περιγράψω. Βλέπω μεγάλα τραπέζια και να κάθονται σε αυτά άντρες μεγάλης ηλικίας. Μεταξύ τους συζητούσαν ειρηνικά, γαλήνια. Απόρρισα, ξαφνικά βλέπω ενδιάμεσά τους πεθαμένους συγγενείς μου. Είδα και γειτόνους, ήθελα να τους χαιρετήσω. Αλλά η γυναίκα μου λέει, «Δεν σου επιτρέπεται να τους χαιρετήσεις. Όταν σε πάω εκεί που πρέπει και σε δεχθούν εκεί, τότε θα μπορείς να είσαι εδώ και να τους χαιρετάς και να τους μιλάς. Τώρα πρέπει να φύγουμε γιατί μας περιμένουν». Εγώ της λέω, «Πού πάμε και ποιος μας περιμένει? Μετά θα μάθεις, πάμε». Πιο πέρα συναντάμε πολλές γυναίκες της ηλικίας μου. Ήταν όμορφες, καθαρές, δειμένες και συζητούσαν μεταξύ τους όμορφα γαλήνια. Εκεί δεν υπάρχει μίσος, μόνο αγάπη και καλοσύνη. Μετά τις γυναίκες, νεαροί όμορφοι με τα ίδια κοστούμια, όλα αυτά με παραξένευαν γιατί φαινόταν ότι δεν ήταν γήινοι. Μετά τους νεαρούς ήταν κοπέλες απερίγραπτης ομορφιάς, κομψές, αδύνατες, με άσπρα φορέματα. Τη ρωτάω, «Τι κοπέλες είναι αυτές?» «Όλες οι ίδιες κομψές, όμορφες. Είναι οι νύμφες του Χριστού». Και πάλι δεν κατάλαβα. Έτσι προχωρήσαμε πιο πέρα. Εκεί είδα πολλά παιδιά όμορφα και αυτές οι κοπέλες τα πρόσεχαν και μου λέει η γυναίκα,
Αυτές προσέχουν τα παιδιά σαν παιδαγωγοί. Τα παιδιά εδώ θα μεγαλώσουν μέχρι να γίνουν 33 χρονών. Μετά άρχισαμε να ανεβαίνουμε ξανά σκαλιά. Αυτό ήταν ο παράδεισος. Και στον παράδεισο υπήρχαν βαθμίδες. Ο καθένας σύμφωνα με τις αξίες του κατατάσσονταν σε μια από αυτές. Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά όλο και πιο ψηλά, όπου υπήρχαν άγγελοι, αρχάγγελοι. Τόσο εύκολο μου ήταν ανεβαίνω όταν ανεβήκαμε και αρκετά ψηλά, και μου είπε: «Τώρα ήρθαμε εκεί που έπρεπε». Όταν κοίταξα γύρω μου, είδα πολλές εκκλησίες. Όλα άστραφταν εκεί. Με τα λόγια δεν μπορεί να τα περιγράψεις. Έβλεπα τους τρούλους και πάνω αστραφτερούς σταυρούς ανεπανάληπτης ομορφιάς. Στη μέση ήταν ενώ πιο ψηλό ναός και μου λέγει η γυναίκα: «Εδώ πρέπει να μπεις, σε περιμένουν». Οι πόρτες ήταν κλειστές. Οι πύλες ήταν μαύρες. Αυτό όμως δεν με τρόμαζε, που όλα γύρω μας άστραφταν και αυτά ήταν μαύρα. Η γυναίκα μου είπε: «Μη στεναχωριέσαι, τώρα θα ανοίξουν και εσύ θα μπεις εκεί μέσα». Και έτσι μπήκα και αυτή έμεινε στην άκρη. Μέσα όλα άστραφταν, όπως όταν πάμε στην εκκλησία, και εκεί υπήρχε ψαλτήρι, πολύ κόσμο, και στη μέση ο θρόνος του Χριστού. Είπα τότε: «Τι στο καλό είναι αυτό?». Μόλις μπήκα που άστραφταν, βρέθηκα σε παραμύθι. Μέσα στο ιερό καθόταν ένας βασιλιάς. Εγώ αναρωτήθηκα: «Τι βασιλιάς είναι αυτός και τι στο καλό παραμύθι είναι?». Εγώ καθόμουν προς το πίσω μέρος και ήθελα τόσο πολύ να δω πού βρίσκομαι. Αλλά επειδή άστραφταν τόσο πολύ, όλα γύρω μου, δεν μπορούσα να δω καλά. Μάλλον είδα εκείνο που επιτρεπόταν. Εκεί είδα ότι στέκονταν ένας άνθρωπος, ο οποίος κρατούσε στο χέρι του μία ράβδο, η οποία επάνω της είχε σταυρό. Μετά, από ό,τι μου εξήγησε ο συνοδός μου, αυτός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος. Γύρω από αυτόν στέκονταν άνθρωποι και έκαναν μετάνοιες. Μερικοί έκαναν μετάνοιες ενώ στέκονταν στον αέρα και άλλοι πάνω στη γη. Και ξαφνικά ακούω φωνή: «Α, εσύ ήλθες?». Και εγώ απήντησα: «Ναι». Αλλά η φωνή δεν ακουγόταν, μιλούσα με τη σκέψη μου. «Πες μου όνομα και επίθετο και γένος». Εγώ τα είπα όλα και όλα γράφτηκαν πάνω στον τοίχο. Και ο φύλακας άγγελός μου, ο οποίος συνέχεια με καθοδηγούσε και μου έλεγε πού να πάω και τι να κάνω, αυτός ο ίδιος μου είπε: «Κοίτα στα δεξιά σου». Και μόλις κοίταξα, είδα πως γράφτηκαν τα ονόματά μου. Και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα πως πέθαινα στο νοσοκομείο και ξαφνικά είπα: «Θεέ μου, μάλλον έχω πεθάνει». Και εκείνη την ώρα μου λέει πάλι αυτός: «Πες μου την ημερομηνία της γέννησής σου». Την ώρα που ήθελα να πω την ημερομηνία γέννησής μου, βλέπω μακριά τον άνδρα που είχε πεθάνει το 1991, τον άνδρα μου. Πλησίασε τον θρόνο του βασιλιά, προσκύνησε και είπε: «Θεέ μου, εγώ έχω πεθάνει και είμαι εδώ. Τώρα πέθανε και η γυναίκα μου, τι θα απογίνουν τα παιδιά μας? Κάτω στη γη δεν έχουμε κανέναν και το ένα είναι πολύ άρρωστο.
και τι θα απογίνει. Τότε πονεμένα το είπε και έτρεξαν δάκρυα από τα μάτια του. Προσκύνησε και έφυγε. Μαζί του δεν μιλούσε. Μάλλον δεν έπρεπε να μιλήσει. Εκείνη την ώρα, εφόσον ο άντρας μου τον απεκάλεσε δεσπότη, τότε κατάλαβα και είπα, «Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Βρίσκομαι μπροστά στο δεσπότη». Και εκείνη τη στιγμή έγινε θαύμα. Έγινα σαν μυρμήγι. Και αυτός έγινε τόσο ψηλός, ψηλός. Σε μεγαλοπρέπεια ψηλός. Έτσι όπως είμαστε εμείς κάτω στη γη, σαν μυρμήγια και βλέπουμε στον ουρανό. Έτσι ήταν η διαφορά μας. Τελικά αργότερα κατάλαβα ότι ήθελε να μου δείξει τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό. Είμαστε σαν τα σκουλίκια που σέρνονται στη γη. Είμαστε μυρμήγια. Άλλο τίποτα δεν αξίζουμε. Πολύ στεναχωρέθηκα, είπα, «Θεέ μου, άραγε τι μου συμβαίνει?» Υποτίθεται ότι στέκομαι μπροστά στο Θεό. Ήθελα τόσο πολύ να τον δω. Και τώρα που πήγε και που εξαφανίστηκε, μάλλον έφυγε στον ουρανό. Βλέπω μπροστά μου ένα τραπέζι και πάνω στο τραπέζι ήταν μεγάλο βιβλίο ανοιχτό. Μετά η σύνοδος μου εξήγησε ότι αυτό ήταν το βιβλίο της ζωής. Και στο αριστερό μέρος γράφει ο Κύριος τις κακές πράξεις και στο δεξιό μέρος τις καλές. Και μετά τη ζυγίζει. Εκεί ο Κύριος τα γράφει όλα και όλους και αυτό σκεπτόταν και αποφάσισε τι να κάνει τελικά. Και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, μάλλον ήδη είχε αποφασίσει και μου λέει, «Ακόμη δεν θα σε δεχτώ. Θα σε στείλω πίσω στα παιδιά σου στη γη. Αλλά όχι έτσι απλώς. Θα εκπληρώσω όλα αυτά που θα σου πω». Και σιώπησε. Εγώ τόσο που προβληματίστηκα, έλεγα, «Άρα γιατί θα μου πει δηλαδή να εκπληρώσω?» Μιλούσε κάπως παραβολικά. Λέγει ο Κύριος, «Θα πηγαίνεις σε Ορθόδοξη Εκκλησία και θα προσεύχεσαι και τα παιδιά σου να προσεύχονται και όλοι εσείς πρέπει να προσεύχεστε στη γη». Και σιώπησε. Και εγώ σκεπτόμουν και έλεγα, «Μα προσευχόμαστε. Μάλλον θέλει κάπως αλλιώς να προσευχόμαστε. Μήπως μου μάθει τέτοιες σκέψεις». Τότε μου μίλησε πιο αυστηρά και γυρίζει το κεφάλι προς τα πλάγια και λέει, «Ναι, ναι, πρέπει να προσεύχεστε στο Δημιουργό σας, γιατί το ξεχάσατε. Και έτσι που κάνετε δεν πρέπει, δεν κάνει». Και εγώ τρόμαξα και λέω, «Μα Θεέ μου, αφού ποτέ δεν τον ξέχασα. Μα πάντα ζούσα με φόβο Θεού και φοβόμουν να μην κάνω κάτι κακό γιατί με βλέπει και θα με τιμωρήσει». Και αυτός τελικά άλλο εννοούσε, ότι δεν προσευχόμεθα έτσι όπως πρέπει. Και κάνω το λογισμό και λέω, «Μήπως μου εξηγήσει?» Και την ώρα που σκεπτόμουν αυτό, απαντούσε στη σκέψη μου και μου λέει, «Πρέπει να προσεύχεστε». Πρέπει να προσεύχεστε και να μετανοείτε για τις αμαρτίες σας. Αλλά εγώ δεν ήξερα τι θα πει η λέξη μετανοείτε. Και ντράπηκα τόσο πολύ που δεν ήξερα τι ήταν αυτό που μου λέει. Και σκεπτόμουν τι λέξη είναι αυτή μετανοείτε. Εκείνη την ώρα γύρισε το κεφάλι του και μου είπε αυτή τη λέξη στη διάλεκτό μου. Και μου εξήγησε στη δικιά μου γλώσσα τι θα πει να μετανοήσουμε. Και τότε ησύχασα λίγο και μου λέει, «Εσείς κάτω στη γη έχετε τόσες αμαρτίες που δεν χωράνε πια στη γη και για αυτές τις αμαρτίες πρέπει να μετανοείτε. Για αυτές τις αμαρτίες πρέπει να μετανοείτε». Και εγώ αναρωτιόμουν, «Τι αμαρτίες έχουμε?» Δεν καταλάβαινα τι σημαίνει αμαρτία. Και στη γη κάτω με τους ανθρώπους που μιλάμε δεν καταλαβαίνουμε τι αμαρτίες έχει ο καθένας. Αλλά έχουμε πολλές αμαρτίες, ούτε μπορούμε να φανταστούμε πόσες είναι. Και όλη την ώρα μου έλεγε ότι πρέπει να προσευχόμεθα και να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η σωτηρία σας στη γη.
Πολύ λίγος χρόνος σας έχει μείνει κάτω στη γη. Εγώ τρόμαξα. Λίγος χρόνος μας έμεινε. Εφόσον τόσο λίγος χρόνος μας έμεινε, πώς να προλάβουμε να μετανοήσουμε? Και σκεπτόμουν, αλλά αυτός το κατάλαβε και μου λέει: μην ανησυχείς. Θα αρχίσεις να πηγαίνεις στην εκκλησία και θα τα μάθεις όλα. Ό,τι πρέπει να κάνεις, πώς να προσεύχεσαι, πώς να μετανοείς, όλα εκεί θα τα μάθεις. Στην εκκλησία την Ορθόδοξη μέσα θα τα μάθεις. Τώρα κοίτα, άκου και κράτα στη μνήμη σου. Και άρχισε να μου εξηγεί ποιος είναι, πώς δεν τον ακούμε, πώς δεν τον βλέπουμε, πώς δεν τον ακούμε, πώς δεν απευθυνόμεθα εις Αυτόν. Και όταν δεν είμαστε καλά, πώς αρχίζουμε να τον κατηγορούμε? Και μου λέει, όταν δεν είστε καλά με κατηγορείτε. Μη με κατηγορείτε. Να θυμάστε όταν στο χέρι σας κρατάτε μπουκάλι με δυνατά ποτά. Τότε μόνο με θυμάστε. Μην το κάνετε αυτό. Προσευχηθείτε και μετανοήστε για τις αμαρτίες σας. Και όταν με το μπουκάλι στο χέρι προσεύχεστε, αυτή η προσευχή δεν κάνει για το Θεό. Τελικά για τον Κύριο δεν κάνει να σηκώνουμε το ποτήρι. Στη χώρα μας αυτό κάνουμε. Μόνο με την ψυχή μας πρέπει να προσευχόμαστε. Μου λέει, οι πρόγονοι σας ήταν πολύ δυνατοί στην προσευχή. Ήταν μαζί με το Θεό. Και αν τώρα ο κόσμος δεν αλλάξει και δεν προσεύχεται όπως έκαναν οι πρόγονοί σας, βρίσκεστε στο χείλος του γκρεμού. Θα καταστραφείτε. Ο δεσπότης μου είπε, στη γη ο κόσμος είναι κουφός, τυφλός και βουβός. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα στο κεφάλι του. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει μετά την επίγεια ζωή τους. Και είμαι αναγκασμένος να στείλω διαλεκτούς ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς τους διαλέγει. Έτσι ώστε όλα αυτά που εδώ θα δεις και θα ακούσεις, θα τα διηγήσεις στον κόσμο. Να φτάσουν σε κάθε άνθρωπο, να μπουν μέσα στο μυαλό τους και πάντοτε να τα θυμούνται. Να τους πεις πως όλα αυτά που θα διηγηθώ, έτσι ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν τι τους περιμένει μετά την επίγεια ζωή τους. Και όλα αυτά που σου λέω θα τα πεις στον κόσμο. Και άλλα πολλά μου είπε, τα οποία είναι μυστικά και δεν κάνει να τα πω. Αλλά το κυριότερο μήνυμά του είναι να είμαστε με το Θεό. Τόσο που ανησύχησα, είπα, Θεέ μου, ποια είμαι εγώ που θα πάω να τα πω όλα αυτά και ποιος θα με πιστέψει? Καταρχήν κανείς δεν θα με πιστέψει και ειδικά τώρα ο κόσμος δεν πιστεύει κανέναν και φοβάμαι ότι δεν θα με πιστέψουν. Και ο Κύριος μου είπε, ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός σου δίνει εντολή, πρέπει να τα διηγήσει. Η δικιά σου δουλειά είναι να τα διηγήσει σε κάθε άνθρωπο από τρεις φορές και τα υπόλοιπα άστα σε μένα. Και αυτό είναι αλήθεια. Κάθε άνθρωπος διαλέγει το δρόμο του. Είναι με το Θεό ή με το διάβολο. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Και μου λέει ο Δεσπότης, όποιος τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό δεν αναγνωρίζει ως Υιό του Θεού και σαν Θεό, ο Πατέρας μου ο Ουράνιος θα τον τιμωρήσει. Να προσεύχεστε, να μετανοείτε για τις αμαρτίες σας, γιατί σας έμεινε πάρα πολύ λίγος χρόνος πάνω στη γη. Και προς το τέλος μου είπε αυτή την εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγαπάω. Και ευλόγησε εμένα καθώς και όλο το μέρος που βρισκόμουν και μου λέει ότι τώρα μπορείς να πηγαίνεις. Μόλις βγήκα, η γυναίκα που με συνόδευε με περίμενε απ' έξω. Αυτή η γυναίκα τελικά ήταν η Αγία Ματρόνα της Μόσχας, η Ματρόνουσκα.
Αλλά εγώ δεν την ήξερα. Μετά μου τα εξήγησε όλα αυτή. Όταν βγήκα τη είπα, με στέλνουνε πίσω στη γη. Και αυτή μου λέει, εγώ τα ξέρω όλα. Τελικά αυτοί τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν ήξερα ότι τα ξέρουν όλα. Όλα τα ξέρουν και όλα τα βλέπουν. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Και μου λέει, τώρα αφού τα ξέρεις όλα, δηλαδή που βρίσκεσαι, θα σου δείξω αυτόν τον κόσμο. Και αυτή άρχισε να μου δείχνει εκεί που ήμουνα. Αυτός ήταν ο παράδεισος. Τον παράδεισο τον είχα δει νωρίτερα, αφού αυτό εκεί οδηγήθηκα από το Δεσπότη. Μου έδειξε τον παραδεισένιο κήπο που κάθεται ο Δεσπότης με τους Αποστόλους του. Τέτοια ομορφιά είχε που με λόγια δεν μπορώ να εξηγήσω. Τίποτα δεν ήταν απλό. Η γη σε σχέση με τον παράδεισο μοιάζει με μια ρόμπα ξεθοριασμένη. Μου έδειξε τον παράδεισο και την ώρα που περπατούσα μου τα εξηγούσε όλα. Ο Δεσπότης Χριστός μιλούσε κάπως παραβολικά. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε, γιατί εγώ ποτέ δεν διάβαζα εκκλησιαστικά βιβλία και δεν ήξερα για ποιο πράγμα μου μιλούσε. Όλα όμως μου τα εξηγούσε η Αγία Ματρώνα. Εγώ ό,τι ρωτούσα και αυτή μου απαντούσε. Κατάλαβα ότι έχουμε πολλές αμαρτίες. Η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι η υπερηφάνεια, ο κομπασμός και ο φθόνος, η ζήλια. Όλες οι αμαρτίες είναι βαριές, αλλά από την υπερηφάνεια βγαίνει όλη η κακία. Η Αγία Ματρώνα μου λέγει, εσείς δεν έχετε ταπείνωση και υπομονή. Και όταν δεν έχεις ταπείνωση και υπομονή, από εκεί πηγάζουν όλες οι αμαρτίες. Πρέπει να συγχωρνάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να υποχωρούμε ο ένας τον άλλον. Τότε θα έχετε λιγότερες αμαρτίες και ο Χριστός θα σας συγχωράει. Θα μετανοείτε και αυτός θα συγχωράει, γιατί είναι ελεήμων. Αλλά έχουμε περηφάνεια. Αυτή μου είπε, η δική σας φίλη είναι πολύ περήφανη και από την υπερηφάνεια σας έχετε πολλές αμαρτίες. Μου εξήγησε ότι οι πρόγονοί σας και γενικότερα οι πρόγονοι όλου του κόσμου προσευχόταν πιο πολύ. Αυτοί προσεύχονταν πολύ καλύτερα από ότι εμείς. Και γενικά για το δικό μου λαό, είτε επειδή με απασχολούσε ότι οι πρόγονοί σας ήταν πολύ δυνατοί στην προσευχή, που μιλούσαν απευθείας με το Θεό και ο Θεός τους άκουγε. Αυτό σας έστειλε για προστάτη τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και εκείνη τη στιγμή μου είπε, κοίτα ψηλά, κοίτα ψηλά. Και άκουγα πως έψελαν οι άγγελοι και είδα τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και Μιχαήλ και στη μέση τον Άγιο Γεώργη τον Τροπεοφόρο. Ο Άγιος Γεώργιος είναι νέος, όχι γέρος, και είναι νέοι όλοι εκεί. Μου είπε, τέτοιος που έγινε τώρα ο λαός σου, που ο Άγιος Γεώργιος δεν τα βγάζει πέρα μαζί σας. Πολύ μου κακοφάνηκε αυτό και εγώ της λέω, μα πώς, αφού εμείς προσευχόμαστε, κάνουμε δυνατή προσευχή. Εμείς στον Κάφκας που κάθε Κυριακή έχουμε λειτουργίες, πανηχίδες, λιτανίες. Αυτή μου λέει, παιδάκι μου, εμείς από εδώ τα βλέπουμε όλα. Βλέπουμε πώς προσεύχεστε. Εσείς προσεύχεστε στρώνοντας τραπέζια με δυνατά ποτά, σηκώνετε το ποτήρι για τον Χριστό. Αυτό δεν πρέπει να το κάνετε. Εγώ τη ρώτησα, μα γιατί δεν κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτή μου λέει, αυτό το ποτό το έφερε ο εχθρός για να παρασύρει το λαό. Και λέω, ποιος είναι ο εχθρός? Και μου λέει, είναι ο διάβολος. Και τότε τα κατάλαβα όλα. Ο διάβολος έφερε το ποτό για να παρασύρει το λαό, για να πίνουμε και να μην ξέρουν τι τους γίνεται και τι κάνουν. Να τι γίνεται στη γη μας. Πίνουμε και ξεχνάμε τι κάνουν.
Τόσο που πίνουν κάτω στη γη, φτάνουν σε σημείο που δεν ξέρουν πού βρίσκονται, τι κάνουν, δεν ξέρουν αν βρίσκονται σε κηδεία, σε γάμο. Και έτσι δεν είναι σωστό. Και έτσι που πίνει ο λαός, όχι μόνο το λαό μου, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς το αμάρτημα αναμένονται πολλές συμφορές και τραγωδίες. Το ένα είναι ότι δεν προσευχόμεθα και το άλλο ότι πίνουμε. Και πέρα από τόσο απλά πορνεύουμε, καπνίζουμε, πίνουμε, χαρτοπέζουμε, εμπορία σαρκός και πολλά. Άμα δεν ζει ο άνθρωπος σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, τότε αυτές είναι οι αμαρτίες που κάνει. Γι' αυτό και ο Κύριος μου είπε στη γη, οι άνθρωποι είναι κουφοί, τυφλοί και μουγκοί. Έχουν φτάσει σε σημείο να μην καταλαβαίνουν τίποτα πια. Μόνο λεπτά και πλούτη θέλουν. Για το ό,τι πράττουν θα δώσουν λόγο. Και αυτό έτσι είναι. Γιατί η γη θα δώσει λόγο για τις πράξεις της. Όταν μου έλεγε η Αγία για τον διάβολο, εγώ έλεγα, μα Θεέ μου, αφού σε αυτόν προσεύχονται, δηλαδή τον διάβολο, σφάζουν μαύρες κότες και τέτοια. Η Αγία μου χαμογέλασε και είπε, βλέπεις εσύ, η ίδια το λες. Δεν μπορεί να προσεύχεσαι και στο Θεό και στο διάβολο και μετά μου λες τι αμαρτίες έχουμε. Αυτή είναι η αμαρτία νούμερο ένα. Εσάς ο Θεός σας έπλασε και Αυτόν θα προσεύχεστε και σε κανέναν άλλον. Ο Θεός σας φωνάζει και σας λέει να προσεύχεστε, να μετανοείτε και να σώζετε τις ψυχές σας. Αλλά ο διάβολος δεν σας αφήνει. Σας τραβάει προς τα πίσω. Παλιά ο διάβολος κατοικούσε σε ένα κουφό δάσος μέσα σε βάλτους. Και τώρα ήρθε η ώρα που βγήκε από εκεί και μπήκε σε κάθε άνθρωπο. Σε εσάς ο διάβολος κάθεται στο αριστερό μου, στο δεξιό μου, ο φύλακας άγγελος σας και πάνω από το κεφάλι σου ο Δεσπότης Χριστός. Και ο διάβολος με πολύ προσευχή κοιτάει πότε θα αμαρτήσετε και μετά χαίρεται. Και μόλις αμαρτήσετε χαίρεται πολύ. Μόλις αμαρτήσουμε να ξέρουμε ότι δώσαμε πολύ χαρά στο διάβολο και είμαστε στα δίχτυα του. Έφτασα σε τέτοιο σημείο να πιστεύω ότι τώρα στη γη, τη γη μας την κυβερνάει ο διάβολος. Τελικά πηγαίνουμε στον Άδη. Όταν είδα όλα αυτά, δεν ήθελα να πάω πίσω στη γη. Δεν ήθελα να γυρίσω πάλι σε αυτή τη βρωμιά, στην αμαρτία και σε τόσες αμαρτίες που κάνουμε εμείς. Και αυτή μου είπε ότι πρέπει να γυρίσεις γιατί έχεις εντολή και πρέπει να εκπληρώσεις την εντολή σου. Μου έδειξε μερικά σημεία μέσα στον παράδεισο. Ένα παιδάκι που προερχόταν και από πάνω του έπεφταν νερά. Αυτό ήταν στον παράδεισο. Και ρώτησα, γιατί είναι τόσο βρεγμένο? Και μου λέει, δεν το γνωρίζεις, είναι από τον τόπο σου. Αυτό το παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο και οι γονείς του τόσο πολύ που το κλαίνε είναι μεν στο παράδεισο, αλλά από τα πολλά κλάματα είναι καταβρεγμένο. Και μου λέει η Αγία Ματρώνα ότι όταν κατέβει στη γη θα πεις ότι όταν ο άνθρωπος πεθαίνει δεν πρέπει να κλαίμε και να χτυπιόμαστε. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος πεθαίνει για σας τους αρχικούς ανθρώπους. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Απλώς από αυτή τη ζωή πας σε άλλη ζωή. Και δεν πρέπει να χτυπιέστε και να κλαίετε έτσι. Αλλά πρέπει να προσεύχεστε για αυτή την ψυχή. Να το μωρό το οποίο είναι γεμάτο νερά όπως βλέπετε. Εμείς κλαίμε, χτυπιόμαστε και κάνουμε κακό σε αυτή την ψυχή. Και μου εξήγησε ότι όταν η ψυχή φεύγει δεν πρέπει να κλαίμε. Το σώμα προήρθε από τη γη, από το χώμα. Και όταν πεθαίνουμε ξαναπηγαίνει στη γη, στο χώμα. Η ψυχή όμως πηγαίνει στο Χριστό, γιατί ο Χριστός έδωσε την ψυχή στο σώμα. Φυσικά είναι τραγικό να χάνεις τον άνθρωπό σου, αλλά μην αντιδράτε έτσι και να ορίεστε και μια ολόκληρη ζωή να τον κλαίτε.
δεν κάνετε καλό. Θα πρέπει να προσεύχεστε για αυτή την ψυχή, να συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες της και να της δώσει ο Θεός ένα καλό μέρος για να μην χαθεί με το διάβολο. Τώρα εγώ απευθύνομαι στο λαό εφόσον έχω τέτοια εντολή και απευθύνομαι. Δεν πρέπει να πίνετε τόσο πολύ έτσι ώστε να φτάνετε σε σημείο να μην ξέρετε που βρίσκεστε και τι κάνετε. Ο ίδιος ο Χριστός μου ζήτησε να πω στο λαό ότι δεν πρέπει να πίνετε τόσο δυνατά ποτά, ούτε να εύχεστε με το μπουκάλι στο χέρι, ούτε για το καλό ούτε για το κακό. Δεν επιτρέπεται αυτό. Μου το είπε κοφτά αυτό ο Κύριος. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω να το καταλάβετε. Στις κηδείες δεν πρέπει να λέτε καλό παράδεισο με τη βότκα στο χέρι ή με το ρακί. Τώρα το κάνουν αυτό σε εμάς και παίρνουν το ποτό και το ρίχνουν πάνω στον τάφο και μετά αυτή την ψυχή την παίρνουν οι διάβολοι και την τυρανάνε. Δεν έχει στηρίξει κανέναν, δεν έχει κάνει τίποτε παρά μόνο έδωσε αυτό το κρεμμύδι κάποτε και μου εξήγησε η Αγία Ματρώνα όσο άνθρωπος ζει πάνω στη γη πρέπει να κάνει καλές πράξεις και να βοηθάει τους ανήμπορους, τους απελπισμένους και αυτές οι πράξεις λέγονται καλές πράξεις. Από αυτές τις πράξεις θα κριθεί η ψυχή μπροστά στον Χριστό. Και όταν ο άνθρωπος κάνει τέτοιες πράξεις στη γη, αυτές θα τον βοηθήσουν στην κρίση. Και όταν δεν έχει καλές πράξεις, τότε πηγαίνεις κατευθείαν στον Άδη. Σε αυτό το βιβλίο που έχει μπροστά του ο Χριστός, από αριστερά, είναι γραμμένες οι κακές πράξεις. Από δεξιά οι καλές και μετά τη ζυγίζει. Και όταν εμφανίζεται η ψυχή μπροστά του, τότε κρίνεται ανάλογα με αυτές. Να σας λέω, και θέλω να κάτσω να σας εξηγώ, την ώρα που με έδειξε τον παράδεισο, με έδειξε τη χρυσή σκάλα, την οποία είδατε. Και μου εξήγησε ότι περνάνε ο Χριστός και η Παναγία και το ρωτήνω που είναι η μητέρα του Θεού και μου λέει η μητέρα του Θεού δεν είναι εδώ αλλά κάτω στη γη. Αόρατα πηγαίνει σε κάθε άνθρωπο και τον βοηθάει. Τώρα ο λαός όλος έχει χάσει τα λογικά του και δεν ξέρουν τι κάνουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις. Άμα έχεις ένα κομμάτι ψωμί με τη βοήθεια του Θεού πρέπει να το μοιραστείς με έναν άλλον. Άμα δίπλα σου έχεις άρρωστο άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη από σένα, εσύ πρέπει να τον βοηθήσεις. Αυτά λέγονται καλές πράξεις. Όχι έτσι όπως κάνουν τώρα. Στρώνουν πλούσια τραπέζια και μετά τα πετάνε ή δεν έχουν φάει ή είναι απείραχτα. Αυτό μια ημέρα θα το μετανιώσετε. Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Θα έρθει η ώρα που δεν θα έχει τίποτα από αυτά και θα θυμούνται οι άνθρωποι τι έκαναν. Και για να μην γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις. Τότε ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει κακό. Αφού μου έδειξε και μου εξήγησε όλα αυτά η Αγία Ματρώνα, πήγαμε σε άλλο μέρος, εκεί που είναι η κόλαση. Όταν κατεβήκαμε εκεί ήταν πολύ βαθιά. Ο Θεός όταν έπεσε ο διάβολος στη γη, τον έβαλε πολύ κάτω στη γη. Τον Άδη, τον κουμαντάρει ο διάβολος, ο αιωσφόρος. Όλα τα δαιμόνια βρίσκονται εκεί. Πώς έπεσε εκ του ουρανού αιώσφορε, ιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δεν έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβίει στον ουρανόν, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω τον άστρο του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί το ύψιν των εφελών, θέλω έστε όμοιος του υψίστου. Εις τον Άδην όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Ισαΐας 14, 12, Παύλα 15. Στα εδάφια αυτά η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Αιωσφόρος ήταν ο ωραιότερος αρχάγγελος που δημιουργήθηκε ποτέ. Τέλειος σε σοφία και ομορφιά. Μερικοί σχολιαστές της Βίβλου πιστεύουν ότι ο Αιωσφόρος καθοδηγούσε τις ουράνιες αγγελικές χοροδίες και φιλούσε την είσοδο του θρόνου του Τριαδικού Θεού. Μία μέρα όμως βρέθηκε ανομία στην καρδιά του.
Είπε, θα γίνω όμοιος του υψίστου, θα γίνω σαν Θεός. Ο Αιωσφόρος ήταν ο πρώτος μεγάλος θετικός στοχαστής όλων των εποχών, ο πρώτος που διαμόρφωσε την εικόνα του απέναντι στον εαυτό του και οικοδόμησε τη δική του αυτοεκτίμηση και άρχισε να αγαπά τον εαυτό του. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι εξαπάτησε το 1/3 των ωραίων και αναμάρτων αγγέλων του ουρανού. Με εκείνο το τρομερό ψέμα, ακολουθήστε με και να σας οδηγήσω στη θεοποίηση. Ο Αιωσφόρος, ο γιος της Αυγής, ηγήθηκε της πρώτης μεγάλης εξέγερσης εναντίον του ιδίου του θρόνου του Θεού. Η ανταρσία αυτή όμως συνετρίφθη. Ο αρχισυνομότης και οι οπαδοί του εξορίστηκαν για πάντα. Ο γιος της Αυγής, ο Αιωσφόρος, κατάρτισε να γίνει ο διάβολος, ο σατανάς, ο άρχοντας του κόσμου τούτου και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν, τα αναμάρτητα όντα που τους είχε δοθεί το αυτεξούσιο της ελεύθερης επιλογής, μεταμορφώθηκαν σε δαίμονες που περιμένουν την κρίση του Θεού κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Τον Άδη, τον κουμαντάρο διάβολος, ο Αιωσφόρος. Και ταλαιπωρούν τις πτυχές πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ φρικτά εκεί κάτω. Φρίκι, κόλασης. Πράγματα που δεν μπορείς πουθενά να τα δεις. Ό,τι αξίζουμε ανάλογα με τις αμαρτίες μας. Πάμε και σε ένα ειδικό μέρος. Και η ψυχή του ανθρώπου παίρνει αυτό που της αξίζει, την τιμωρία της. Η ψυχή όταν παρουσιάζεται μπροστά στο Δεσπότη Χριστό, περνάνε 40 μέρες. Τα τελώνια είναι 20 και τα περνά σε 40 μέρες. Μετριώνται πόσες καλές πράξεις έχεις, πόσες κακές. Και όλα αυτά σε 40 μέρες. Και την 40η ημέρα η ψυχή εμφανίζεται μπροστά στο Χριστό και κατατάσσεται εκεί που πρέπει να πάει. Στον παράδεισο έχει λιγότερους ανθρώπους από την κόλαση. Οι περισσότεροι πάνε στην κόλαση τώρα. Παλιά δεν ξέρω. Στην κόλαση είχε τόσες πολλές πτυχές και όταν μπήκαμε ήταν σκοτάδι πυκνό και πολύ κρύο. Κρύο. Ήταν σκληρά, πολύ σκληρά εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες κρέμονται από τη γλώσσα τους σε κρίκους. Αυτές είναι οι γυναίκες που κουτσομπόλευαν, κατέκριναν, μιλούσαν πολύ. Αυτές οι γυναίκες είναι κρεμασμένες για την κακή τους γλώσσα. Είναι και κάτι άλλες γυναίκες με παρόμοια αμαρτία περίπου, οι οποίες γάβγιζαν σαν σκυλιά. Πήγαμε παραπέρα και είδαμε κάτι σαν λίμνη. Εκεί βράζει νερό και μέσα σε αυτό βράζουν οι ψυχές. Αλλά η ψυχή δεν βράζει παρά μόνο τυραννιέται. Φώναζαν τόσο πολύ και ζητούσαν βοήθεια. Σου είναι αδύνατο να τους κοιτάξεις και να τους ακούς. Σε άλλη λίμνη είχε φωτιά και αυτοί καίγονται οι ψυχές. Και σε άλλη λίμνη ήταν πολύ σκληρά. Είναι οι άνθρωποι που πριν φάνε δεν κάνουν την προσευχή τους. Δεν ευχαριστούν τον Θεό. Πάνω σε αυτούς κυκλοφορούσαν φίδια. Είχανε παντού σκουλίκια τα οποία τους έτρωγαν. Είναι πολύ φρίκη η εικόνα αυτή. Αυτό δεν μπορώ να το δείχνουμε χωρίς ταραχή, είναι αδύνατο. Είναι φρίκη, είναι πολύ φρίκη η εικόνα αυτή. Όταν στην κόλαση οι ψυχές την αρπάζουν τα δαιμόνια και την τραβάνε προς το μέρος τους. Άμα η ψυχή είναι δίκαιη και ανήκει στο Θεό, ο Χριστός δεν επιτρέπει να την πάρουμε. Τα δαιμόνια ορμούσαν επάνω μου, θα θέλανε να με αρπάξουν, αλλά η Σύνοδος με κρατούσε από το χέρι και δεν με άφηνε δευτερόλεπτο. Εγώ φοβόμουν πολύ από αυτούς και μου λέει, κάνε το σταυρό σου. Και όταν τον έκανα τότε γκρεμίζονταν τα δαιμόνια. Disturbing indeed. Yeah.
και μου λέει, μη φοβάσαι, στο κάτω-κάτω δεν είσαι νεκρή, θα πας κάτω στη γη. Δεν μπορούν να σε κάνουν τίποτα. Τα δαιμόνια είναι πολύ φρικτά, φρικτά, δεν μπορεί να τα κοιτάξεις. Εκεί σε μια γωνιά κάθεται ο αρχηγός τους, ο οποίος για αυτούς είναι ο βασιλιάς τους. Τα μάτια του είναι πολύ μεγάλα και κόκκινα και γυαλίζουν. Έχει μεγάλα αυτιά και μεγάλη ουρά. Με λίγα λόγια, πολύ μεγάλος και τρομερός. Για να εξηγήσω πως είναι τα μάτια του, μοιάζουν σαν προβολής. Και όπου και να κοιτάξει τα βλέπει όλα. Είναι μία φρίκη. Είναι τόσα πολλά τα δαιμόνια, είναι λεγιώνες. Και ταλαιπωρούν τόσο φρικτά όλες τις ψυχές. Βλέπουμε πως παίρνουν την πίσα και καίνε τις ψυχές. Και ταλαιπωρούν τόσο φρικτά όλες τις ψυχές. Βλέπουμε, παίρνουν πίσα και καίνε τις ψυχές τους. Αυτές προσπαθούν να βγουν και αυτοί τις ξαναβουτάνε πάλι μέσα. Όλοι φωνάζουν τόσο πολύ και ο καθένας τη γλώσσα του. Άκουσα ρωσικά τη γλώσσα μου και άλλες πολλές γλώσσες και όλοι ζητούσαν βοήθεια. Εγώ έκλαινα τα αυτιά μου για να μην τους ακούω και ρώτησα τη σύνοδό μου, πώς μπορώ να βοηθήσω εφόσον ζητούν βοήθεια. Και μου είπε, μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή μας. Πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους μνημονεύουμε, να δίνουμε ψυχοχάρτια, να τα μνημονεύει ο ιερεύς. Οι συγγενείς πρέπει να προσεύχονται, θα πρέπει να κάνουν ελεημοσύνες για τον πεθαμένο. Πανηχίδες και τέλος πάντων στην εκκλησία θα σας εξηγήσουν. Και αν προσευχόμαστε για αυτούς, ο Κύριος επειδή είναι ελεήμων, μπορεί να τους λυπηθεί και να τους κατατάξει σε καλύτερο μέρος. Έτσι μου είπε η σύνοδός μου. Μου έδειξε παρακάτω που είχε μία λίμνη που βρίσκονταν οι ιερείς και γενικότερα ο κλήρος, οι μοναχοί και οι μοναχές. Οι ιερείς, οι κληρικοί, οι δεσποτάδες, οι παπάδες, οι μοναχοί, οι καλόγεροι, οι καλόγριες. Ήταν πάντως πολλοί εκεί μέσα. Πολύ παραξενεύτηκα όταν τους είδα, αλλά μου είπε, μη παραξενεύεσαι, όπως εσύ άνθρωπος είναι και αυτοί άνθρωποι, μη παραξενεύεσαι για αυτούς. Αυτοί το ίδιο τιμωρούνται όπως και οι απλοί άνθρωποι. Εκτός από τις δικές τους ψυχές δίνουν λόγο και για τις δικές σας αμαρτίες. Μου φάνηκε τόσο παράξενο αυτό, γιατί τους παπάδες τους είχα για Αγίους. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι αυτοί και αυτοί είναι άνθρωποι. Τώρα που πηγαίνω στην εκκλησία μου λένε ότι ο τάδε παπάς δεν είναι καλός και τέτοια. Αλλά αυτό δεν μας αφορά. Και η σύνοδός μου μου είπε, ποτέ, μα ποτέ στη ζωή σας να μην κατηγορείτε τους ιερείς. Κανένας δεν πρέπει να κρίνει. Κριτής είναι μόνον ο Δεσπότης Χριστός και μόνο Αυτός δικάζει κατά τα έργα μας. Ο Δεσπότης όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει και όλα τα γράφει και ο ίδιος τα κρίνει. Εμείς ποιοι είμαστε? Στο κάτω-κάτω μου έδειξε ποιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Είμαστε σκουλίκια που έρχονται πάνω στη γη. Απλώς ο άνθρωπος δεν έχει καλή γλώσσα. Γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις αμαρτίες. Εμείς από την αμαρτία πληγήκαμε και τώρα μας δίνει ο Δεσπότης χρόνο για μετάνοια και μας δίνει ευκαιρία να σωθούμε
και εμείς αυτό το χρόνο πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε και να απευθυνθούμε στον Χριστό, όπως είπε. Να προσευχόμαστε και να μετανοούμε, έτσι όπως είπε. Εγώ από σας δεν χρειάζομαι τίποτα, εγώ σας τα δίνω όλα. Μόνο εσείς ζητάτε, προσεύχεστε και θα σας δοθεί. Οι ιερείς είναι ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Το Άγιο Ποτήριο που είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου και οπωσδήποτε αχνίζει όπως είδατε. Οι ιερείς είναι ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Είμαστε ενωμένοι, πηγαίνουμε σε αυτούς, εξομολογούμεθα και αυτό θα πει να απευθυνόμεθα στον Θεό και έτσι σώζουμε τις ψυχές μας για να μην κεγόμαστε και βράζουμε μέσα στα νερά και όλα αυτά που είδα εγώ εκεί κάτω, τα οποία είναι φρικτά, και για να τα αποφύγουμε όλα αυτά πρέπει να σώσουμε τις ψυχές μας. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πώς να σώσει την ψυχή του. Όταν τους λέω να σώσετε τις ψυχές σας, με ρωτούν, δηλαδή πώς, δεν καταλαβαίνουν. Άμα προσευχόμαστε στο Θεό και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, τότε είμαστε με το Θεό. Και όταν παρασταθούμε ενώπιον του Θεού, τότε Εκείνος ξέρει ότι εσύ απευθυνόσουν, προσευχόσουν και μετανοούσες. Τότε Εκείνος θα σώσει την ψυχή σου. Αφού είναι ελεήμων και θα σε στείλει στον Παράδεισο. Άμα δεν είμαστε με το Θεό και δεν κάνουμε όλα αυτά, τότε πηγαίνουμε κατευθείαν στην κόλαση, στο διάβολο. Μου δείξανε που είναι ο Μπρέζνιεφ και ο Χρουτσόφ. Και τότε ρωτώ, πού είναι ο Λένιν? Και η Αγία μου είπε, ο Λένιν αμάρτησε τόσο πολύ πάνω στη γη που δεν τον δέχτηκε σαν χριστιανό η γη και η ψυχή του δεν παρουσιάστηκε στον Χριστό. Τον έχουν στο μαυσολείο κάτω, τον έχουν ταριχευμένο. Παρακάτω μου έδειξε την τιμωρία των αλκοολικών και ναρκωμανών, των πορνών, αυτών που πάνε σε μέντιουμ και μάγους. Αυτοί που κάνουν μάγια, τελικά δεν κάνουν να κοιτάμε φλιτζάνια ή καφετζούδες, να κάνουμε χειρομαντία και όλα αυτά. Αυτοί που κάνουν μάγια είναι δεμένοι με σκοινιά μεταξύ τους. Και είναι φρικτό να τους βλέπεις και είναι μέσα σε βραστό νερό και οι διαβόλοι τους βουτάνε συνέχεια μέσα σε αυτό. Είναι φρικτό μόνο να ξέρατε πώς φωνάζουνε, ζητάνε βοήθεια. Αλλά ποια βοήθεια? Εκεί δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Αυτή την αμαρτία στη γη σχεδόν δεν την κάνουν όλοι. Η Αγία Ματρώνα μου είπε ότι αυτοί τα μέντιουμ και οι μάγοι είναι όλα διαβολικά και δεν κάνει να πηγαίνουμε σε αυτούς, γιατί μετά θα τιμωρηθούν και θα μετανοήσουν. Θα τιμωρηθούν και αν δεν μετανοήσουν θα κολλαστούν. Αλλά αν προλάβουν να μετανοήσουν, δεν πρέπει να ξαναπάνε σε αυτούς. Εφόσον μετανόησες, δεν πρέπει να το ξανακάνεις. Αν το ξανακάνεις, δεν θα σου συγχωρεθεί, εφόσον επαναλαμβάνεις την αμαρτία σου. Και μου είπε η Αγία Ματρώνα ότι ολόκληρη η γη είναι μαγεμένη με αυτούς τους μάγους και ο κόσμος περπατάει πάνω σε αυτή τη γη
ο ένας τον άλλο τόσο πολύ που μάγεψε στις ημέρες μας, που δεν έχει απομείνει καμιά αρρώστια από την οποία δεν υποφέρουν οι άνθρωποι. Αλλά ο Δεσπότης το επιτρέπει εφόσον αμαρτάνουμε και δεν απευθυνόμεθα στον ίδιο. Καλά λέει ο Χριστός ότι τον ξεχάσαμε τον Δημιουργό μας και μόνο με αμαρτίες ασχολούμαστε. Δεν μας στέει κανένας άνθρωπος, για όλα φταίμε εμείς. Εκεί έχει βασανιστήρια για εκτρώσεις, φόνους δηλαδή. Όταν στη μήτρα της μητέρας συλλαμβάνεται το μωρό, τότε κατευθείαν ο Κύριος δίνει ψυχή σε αυτό το έμβριο. Και όταν η μητέρα το τεμαχίζει με την έκτρωση και δεν το αφήνει να γεννηθεί, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Για αυτή την αμαρτία ο Θεός τιμωρεί τη μητέρα, τον πατέρα και τους γιατρούς. Εκεί είδα μια μεγάλη ντουλάπα και εκεί μέσα ήταν τα τεμαχισμένα παιδιά. Και αυτά στον Άδη. Αυτό το κατόρθωσαν οι γονείς, δηλαδή να είναι αυτά τα παιδιά μέσα στον Άδη πριν γεννηθούν. Τότε οι δαίμονες παίρνουν αυτά τα κομμάτια από τις σάρκες των παιδιών τους και τα πετάνε πάνω στους γονείς. Αυτό ήταν φρικτό θέαμα. Η συνοδός μου μου είπε, στη γη έχει φοβερές αμαρτίες. Αυτό λέγεται παιδοκτονία. Σε κανένα πόλεμο δεν σκοτώθηκαν τόσα παιδιά όσα στις μήτρες των μανάδων. Τα ίδια τους τα παιδιά σκοτώνουν οι γονείς και αυτό είναι φρικτό. Εγώ παραξενεύτηκα και της λέω, μα αυτό επιτρέπεται από το κράτος. Και αυτή μου είπε, το κράτος το επιτρέπει επειδή πληρώνεται. Είδα τους γιατρούς με άσπρα ρούχα, αλλά και αυτοί τιμωρούνται για αυτή την αμαρτία όπως και οι γονείς. Αφού αυτά που κάνουν όλα και δεν πρέπει να τα κάνουν. Είναι πολύ σκληρή και φρικτή αυτή η εικόνα. Γι' αυτό χρειάζονται δυνατές προσευχές για να συγχωρεθεί αυτό το αμάρτημα ο Κύριος. Παρακάτω μου έδειξε τους ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει. Αυτοί βρίσκονται ξεχωριστά. Δεν είναι εκεί που είναι οι άλλες ψυχές. Αυτοί είναι στα χέρια του διαβόλου. Έβλεπα τη μεγάλη φωτιά που έκαιγε και πάνω σε αυτή τη φωτιά τους γύριζαν οι δαίμονες όπως το αρνί στη σούβλα. Τέλος, το όνομα Άδης πρέπει να τρομάζει τους ανθρώπους. Ο Θεός δίνει δύναμη, δίνει χρόνο για να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε και δίνει χρόνο για να διαλέξουμε. Στον Άδη να πάμε ή στον Παράδεισο. Ας το εκμεταλλευτούμε, ας προσευχόμαστε, ας μετανοούμε, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να είμαστε με το Θεό. Η Αγία Ματρώνα μου είπε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ψηλές θέσεις δεν δουλεύουν έτσι όπως πρέπει. Όλοι αμαρτάνουν, παίρνουν φακελάκια. Είναι φρικτό αυτό που κάνουν, είναι μεγάλη αμαρτία. Έδωσε λεπτά και η δουλειά σου έγινε. Γιατί αυτή την αμαρτία θα δώσουν όλοι λόγο. Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνεις, ποιος είσαι, υπουργός, δικηγόρος, γιατρός, δάσκαλος. Για το Θεό είναι αδιάφορο αυτό. Για το Θεό όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Ο Θεός θέλει την ψυχή, κρίνει κατά τα έργα μας. Ποιος είναι αυτός στη γη, τι δουλειά κάνει, αυτό δεν τον αφορά. Σε άλλους δίνεται η ευκαιρία, το χάρισμα να σπουδάσει, να γίνει γιατρός, υπουργός, δάσκαλος. Он судит по делам.
И кто он такой там на земле, кем он работает, это его не касается. Ну, Σε άλλους δίνεται η ευκαιρία και το χάρισμα αυτό να σπουδάσουν, να γίνουν γιατροί, υπουργοί, δάσκαλοι και σε άλλους να είναι απλοί άνθρωποι. Αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το εκτιμάει εφόσον του δίνονται αυτές οι δυνατότητες. Όλα δίνονται από τον Θεό. Αυτές όμως τις δυνατότητες ο άνθρωπος τις χρησιμοποιεί για κακό σκοπό και για όλα αυτά θα απολογηθεί. Εκεί δεν έχει καμία σημασία, όπως εδώ στη γη, ανάλογα με το πόστο που έχει και τη βαρύτητα που έχεις. Εκεί για το Θεό είμαστε όλοι ίδιοι. Εκεί όλοι παίζουμε τον ίδιο ρόλο. Γεννιόμαστε ίδιοι και πεθαίνουμε ίδιοι. Κατά τα έργα μας, κατά τα έργα μας θα κρυθούμε. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όλοι θα δώσουμε λόγο για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό πρέπει να απευθυνόμεθα στο Θεό. Να προσευχόμαστε και να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Όπου και αν δουλεύεις, όποιος και αν είσαι, εάν δεν απευθυνθείς στο Θεό, θα πας στον άδειο όπως όλοι. Αυτό να το θυμούνται όλοι οι άνθρωποι. Η Αγία Ματρώνα μου είπε, θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος έχει μεγάλα μάτια και αυτιά. Αυτός έρχεται, είναι στο δρόμο και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Αυτός θα λέει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν πρέπει να τον πιστέψετε, να μην κάνετε λάθος. Αν όμως θα είστε με τον Θεό, τότε να είστε ολοκληρωτικά με Αυτόν. Εάν όμως όχι, τότε εννοείται ότι θα πάτε με τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μου είπε, τους ανθρώπους μου δεν θα τους αφήσω ποτέ. Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Αν είμαστε με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε τις αρρώστιες. Δεχτήκαμε αρρώστια. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός το επέτρεψε. Όλα αυτά πρέπει να τα αντέχουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό που μας τα δίνει. Μέσα από τις αρρώστιες σωζόμαστε. Δυναμώνουμε. Здесь на земле помучиться и молиться, это же не такое уж мучение. Και αρχίζουμε να πιστεύουμε στην παρουσία του Θεού. Να γιατί ο Θεός είπε, εκεί κάτω στη γη εσείς έχετε τρελαθεί. Εκτός από χρήματα και πλούτη τίποτα άλλο δεν θέλετε. Όταν ο άνθρωπος τα έχει όλα δεν θυμάται το Θεό. Όταν δεν είστε καλά τότε με θυμάστε. Είμαι το φως σας, αλλά δεν με βλέπετε. Είμαι ο δρόμος, αλλά δεν με ακολουθείτε. Είμαι ο Θεός σας και δεν με βλέπετε, δεν με υπακούετε. Και όταν δεν είστε καλά, μη με κατηγορείτε. Όταν δεν είμαστε καλά, κατηγορούμε πάντα το Θεό. Αλλά στο τέλος αρχίζουμε και απευθυνόμεθα πάλι σε Αυτόν. Δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο έτσι ώστε να μην είμαστε καλά και μετά να απευθυνόμαστε. Времени, чтобы нам плохо стало, а надо обращаться к Господу всегда. Αλλά διαρκώς και πάντα πρέπει να απευθυνόμαστε. Είμαστε, δεν είμαστε καλά, εφόσον Αυτός μας δημιούργησε και πρέπει να είμαστε μαζί Του. Όλα αυτά τα θαύματα τα είδα και μου συνέβησαν σε μένα. Μετά η Σύνοδός μου είπε, ο χρόνος σου τέλειωσε. Ο χρόνος σου τέλειωσε. Τότε κατάλαβα ότι μου είχαν δώσει συγκεκριμένο χρόνο. Τώρα πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω στη γη. Όταν με ξεπροβόδιζε στη γη, εγώ τη ρώτησα ποια ήταν αυτή. Και αυτή μου είπε, είμαι η μητέρα Ματρώνα και στην εκκλησία θα με βρεις.
Όταν άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία, είδα την εικόνα της και είδα τους ανθρώπους που την προσκυνούσαν. Πάντα έλεγε η Αγία Ματρόνα να έρχεστε σε μένα και να προσεύχεστε και να μου λέτε τα προβλήματά σας, να ζητάτε ό,τι θέλετε και εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σας και θα σας βοηθάω. Πολλοί πήγαιναν στην Μητερούλα Ματρόνα και την προσκυνούσαν, αλλά εμείς δεν την ξέραμε. Δόξα τω Θεώ που τη γνωρίσαμε και προσευχόμαστε όπως μπορούμε. Τώρα προσευχόμαστε και απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Πρέπει να είμαστε με το Θεό για να γλιτώσουμε από τον Άδη. Φοβερός, φοβερός τόπος. Έτσι γύρισα πίσω στη γη. Μπήκα στο σώμα μου πριν προλάβουν να με θάψουν. Έγινε τέτοιο θαύμα. Ο Θεός έχει πολλά θαυμάσια. Εγώ όμως δεν κατάλαβα τι μου συνέβη, αλλά αργότερα τα θυμήθηκα όλα. Μετά βλέπω τον Κύριο στον ύπνο μου και μου είπε να εκπληρώσω την εντολή Του. Ό,τι σου είπα και ό,τι σου ανέθεσα πρέπει να το εκπληρώσεις. Αυτό και κάνω. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους και σε όλη τη γη τη σωτηρία της ψυχής τους, να προσεύχονται, να μετανοούν και να σώζεται η ψυχή τους. Τώρα που έχουμε χρόνο, να στραφούμε προς τον Θεό για να είμαστε πάντα με τον Θεό. Στον Άδη να πηγαίνουν όλο και λιγότερες ψυχές. Τώρα που έχουμε χρόνο, να στραφούμε προς τον Θεό για να είμαστε πάντα με τον Θεό. Τότε θα έχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Εμπρός λοιπόν, ας αρχίσουμε την προσπάθεια της μετανοίας. Ας αγκαλιάσουμε τον Χριστό μας. Δεν θα μας τρέψει το κεφάλι αλλού. Μας περιμένει. Ήμαρτον Κύριε, προλαβαίνουμε και λέμε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν Σου. Να λοιπόν γλυκές μου ψυχούλες, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν Σου Κύριε. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, συνέχεια σε πικραίνω μέχρι αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ την αγάπη Σου, παρακαλώ τη χάρη Σου, μην τα καταλογήσεις. Μην καταλογείς την αφροσύνη και την αμαρτία μου, αλλά δέξε με ως έναν τον μυστείο Σου. Γη και σποδός Κύριε είμαι. Σε μένα ανήκει κατεσκήνη και το όνειδος. Σε σας ανήκει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, και τώρα και πάντοτε και εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, γλυκιά μου ψυχούλα, ας προσπαθήσουμε τώρα. Το τώρα είναι δικό μας. Το αύριο είναι του Θεού. Ας μετανοήσουμε, να νοήσουμε μετά αφού το κάνουμε. Ας στραφούμε και ας πούμε ήμαρτον. Ας εξομολογηθούμε καθαρά τις αμαρτίες μας. Σε εξομολόγο καλό όμως, όχι οπουδήποτε. Σε εξομολόγο να ψάξουμε να βρούμε το γιατρό της ψυχής, όπως ψάχνουμε και βρέσκουμε το γιατρό του σώματος. Να το εξομολογηθούμε. Εάν δεν ξέρουμε τι να πούμε, να του πούμε να μας ρωτήσει. Και αφού μας βάλει το πετραχυλάκι, δεν υπάρχει μετά αμαρτία. Ναι, γλυκιά μου ψυχούλα, ελευθερωμένη και αγιασμένη, ενισχυμένη, δυναμωμένη, χαριτωμένη, ευτυχισμένη, ηλεημένη και υπό την ολόφωτη σκέπη του Χριστού και της Παναγιάς μας σκεπασμένη να ζήσουμε. Αμήν.